Σεβαστοί πατέρες, παρακαλώ ιδιαιτέρως να έχω τις ευχές σας αυτή την ώρα. Κύριε Προκοσμήτορ, καταπληκτικέ, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Καραθανάσης, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Είμαι πολύ χαρούμενος που γνώρισα τη Γαλιλαία και όλα τα παιδιά της που με βοηθάνε εδώ, τα οποία είναι πολύ καλά σε αυτές τις εποχές που ζούμε, που έχει χαθεί ο ανθρωπισμός, που ο άνθρωπος, οι περισσότεροι των ανθρώπων έχουν μεταλλαχτεί και δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ήταν κάποτε, δυστυχώς. Και ευτυχώς που υπάρχουν κάποια ιδρύματα, όμιλοι όπως η Γαλιλαία και βοηθάνε τον ανήμπορο κόσμο. Γνώμη μου βέβαια είναι ότι η ανθρωπότητα δεν βαδίζει καθόλου καλά, έχασε το δρόμο της, έχει πάρει τον κακό δρόμο και απόδειξη είναι όλα αυτά που συμβαίνουν και καλείται όλη η ανθρωπότητα πλέον να πληρώσει το τίμημα της απερισκεψίας της, διότι κατ' εμένα ως ένας απλός σκεπτόμενος άνθρωπος η ανθρωπότητα έχει φτάσει στο όριο της ύβρης και κατά την αρχαία μας γραμματεία και παράδοση όταν φτάσει ο άνθρωπος στην ύβρη πρέπει να επέλθει οπωσδήποτε η κάθαρση και τότε επεμβαίνει η νέμεσις η οποία επιφέρει την κάθαρση και γενικά τη λύτρωση του ανθρώπου. Όλα αυτά πρέπει να τα υπομείνουμε λοιπόν που περνάμε, γιατί λίγος πολύ όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Ποια λέξη, ποιος λυγμός, ποιο τραγούδι θα μπορούσε να περιγράψει την κατάσταση του σημερινού κόσμου? Η λέξη ύβρις είναι ύβρις. Θα προτιμήσουμε για την ώρα τούτη μια άλλη λέξη, τη λέξη αποστασία. Και για λυγμό την υβριστική κραυγή απελπισίας του Νίτσε. Πέθανε ο Θεός, κράυγασε στα τέλη του 19ου αιώνα. Ποιος τον σκότωσε? Εσείς κι εγώ. Εμείς όλοι είμαστε οι φωνιάδες του. Πώς θα παρηγορηθούμε οι φωνιάδες όλων των φώνων? Πώς θα παρηγορηθούμε, αλήθεια? Πέθανε, δολοφονήθηκε ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων. Πάγωσαν οι καρδιές. Τις συνέπειες αυτού του τρομερού φόνου τις ζούμε οδυνηρά σήμερα και στον τόπο μας. Ο κόσμος του, η υπερτρισχιλιόχρονη πολιτιστική του δημιουργία μεταβάλλεται σε άμορφο σωρό ερειπίων. Και τι θα γίνει? Θα ταφεί η Ελλάδα μαζί με τον θησαυρό των προγόνων της κάτω από τα ερείπια μιας οικονομικής κρίσεως? Θα καταλήξει σε έναν τάφο μέσα στο απέραντο ευρωπαϊκό νεκροταφείο? Αλίμονο. Κραυγή αγωνίας βγαίνει από τα στήθη όλων όσοι πονούν τον τόπο. Τίνος να υπό τον τέρτη μου,
τον πόνο της καρδιάς μου. Να σας το υπό ψηλά βουνά, ψηλά είστε, δεν τα ακούτε. Να σας το υπό ψηλά δέντρα, φυσάει βοριάς το παίρνει. Να σας το υπό χαμόκλαρα, φυσάει νοτιά το παίρνει. Εγείραν τα δεντρόφυλλα και ακούμπησαν στο χιόνι. Ελλάδα μου, σε μελετάει τα χείλη μου, μέσα η καρδιά μου λιώνει. Ύβρις, μανία, αποστασία στον κόσμο όλο. Αποστασία όμως και εδώ, στον αγιασμένο με αίματα μαρτύρων και ηρώων τόπο. Και το ερώτημα καγχάζοντας προβάλλει θρασίτατο, επίμονο, βασανιστικό, τυραννικό ερώτημα, ζητώντας απαιτητικά απάντηση. Η Ελλάδα βρίσκεται πια στο τέλος της ιστορικής της πορείας, πεθαίνει, ζούμε το τελευταίο ψυχοράγημά της. Φίνης Γκρέκιε. Σήκωσα τα μάτια μου από τον ψεύτη κόσμο, κόσμο που πλανεύει σαν να αγαπά. Κοίταξα ένα γύρο την πικρή πατρίδα, κοίταξα τη γη. Έβαλα τα κλάματα σαν μικρό παιδί. Τούτος ο κρύος άνεμος που παγώνει τις ψυχές, τούτος ο καυτός αγέρας που καίει, 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 αυτός ο παγωμένος λίβας έχει κλέψει το γέλιο των μικρών παιδιών αλίμονο, έχει μαράνει τις καρδιές τους, έσβησε το καθάριο βλέμμα τους. Ένα τραγούδι μόνο τους απόμεινε και μονάχα ένα παιχνίδι, και αυτό μονάχα στο όνειρο, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να. Να μην έχεις πια δάκρυ, να μην κλαις πια. Αυτή είναι η ανίποτη τραγωδία. Αλλά μόνο τραγωδία? Όχι. Όχι, διότι υπάρχει απάντηση στα ερωτήματα. Την απάντηση δε σε αυτά την ακούμε από το στόμα του Κυρίου της ιστορίας. Την έδωσε λίγο πριν το πάθος του, τότε που οι πρώτοι Έλληνες ζήτησαν να τον συναντήσουν. «Θέλομεν τον Ιησούν ειδήν», είπαν στον Απόστολο Φίλιππο. Ευνηδιάστηκε εκείνος, και μαζί με τον Ανδρέα ευνηδιάστηκαν ακόμη περισσότερο από την απάντηση του Κυρίου όταν του μετέφεραν το αίτημα των Ελλήνων. Τι απάντηση! «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου», τους είπε. «Ήρθε η ώρα της δόξας μου, η ώρα δηλαδή του θανάτου και της Αναστάσεώς μου, που θα ελκύσει κοντά μου τους Έλληνες». Και συμπλήρωσε με λόγο θανάτου. «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει, εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπόν φέρει». Συγκλονιστικός ο λόγος, τον είπε για τον εαυτό του. Ισχύει όμως και ως γενικός κανόνας στη ζωή της Εκκλησίας. Ισχύει διαχρονικά και για αυτόν τον τόπο, την Ελλάδα, που επί 2000 ετίες πορεύεται στην ιστορία ως Εκκλησία. Ναι, ισχύει για την Ελλάδα, διότι όχι μόνο η δυσχιλιετής χριστιανική, αλλά και αυτή η προχριστιανική της ιστορία δεν ήταν παρά σπορά σίτου. Θάνατος και Ανάσταση. Οδύσσια, Σταυρού και Αναστάσεως. Αυτή την Οδύσσια θα παρακολουθήσουμε με συντομία στη συνέχεια, κάτω από το τριπλό σχήμα αναζήτηση, συμπόρευση, εκπλήρωση. Πρώτον, η αναζήτηση. «Θέλομεν τον Ιησούν ειδήν», μια φράση που δεν ήταν απλώς εκφραστική του αιτήματος των πρώτων Ελλήνων να συναντήσουν τον Κύριο, ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Τι ήταν? Ήταν συμβολισμός. Ο ίδιος άλλωστε ο Χριστός μας απέδωσε στο αίτημα των Ελλήνων συμβολικό χαρακτήρα.
το δέχτηκε ως αίτημα όλου του ελληνισμού και δι' αυτού και όλου του κόσμου προς συνάντησή του. Και όντως τέτοιο ήταν, διότι όλη η ιστορία του ελληνισμού μέχρι τότε δεν είχε φανερωθεί παρά ως επίμονη και επίπονη αναζήτηση. Αναζήτηση να συναντήσει την αλήθεια που τώρα την έβρισκε ενσαρκωμένη στο πρόσωπο του Ιησού. Όλη του η ιστορία υπήρξε οδύσσια αναζητήσεως, στην οποία ως τίτλος θα μπορούσε να τεθεί η φράση «Θέλομεν τον Ιησούν ειδίν», φράση που συμπίκνωσε πολλών αιώνων πάλι και πόνο και πείνα. Ναι, αιώνων φοβερών πάλις, πόνου, πείνας, πάνθους, πένθους, πίκρας, πλάνης, σε δρόμους ολισθηρούς. Τι πάλι αλήθεια ήταν εκείνη, από το πρώτο της ακόμη ξεκίνημα. Τούτη την ώρα που τα παιδιά της Ελλάδος φεύγουν διωγμένα από την κακή τους μητριά, τη διεφθαρμένη ξενόδουλη ηγεσία του τόπου, αναζητώντας λύτρωση στην ξενιτιά, ουσιαστικά επαναλαμβάνουν την κίνηση που έκαναν πάντοτε από την αρχή τα Ελληνόπουλα. Κίνηση που σηματοδότησε όλη τη μετέπειτα ιστορική μας πορεία. Τότε, 1000 τόσα χρόνια π.Χ., στα απότατα όρια της καταγεγραμμένης ιστορίας, στο κέριο, το πολικό, το κέριο σημείο, το πολικό αστέρι της διασταυρώσεως του μύθου με την ιστορία, δύο Ελληνόπουλα, πριγκυπόπουλα των Κρίνων, ο Φρίξος και η Έλλη, διωγμένα από την κακή μητριά τους, πετούσαν πάνω από το Αιγαίο στη ράχη θεόσταλτου χρυσόμαλου κρυαριού, κατευθυνόμενα προς την Καυκάσια Κολχίδα. Στη διαδρομή η Έλλη έχασε την ισορροπία της και πνίγηκε στο θαλάσσιο στενό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, βαπτίζοντάς το σε Ελίσποντο. Το τέλος της βύθισε σε αμέτρητη λύπη τον Φρίξο, που σκέφτηκε να πέσει και εκείνος, ακολουθώντας την αγαπημένη του αδελφή στον Άδη. Μα ο θεόπεμπτος χρυσόμαλος κρυός διαισθάνθηκε την πρόθεσή του και, μιλώντας του με ανθρώπινη φωνή, του έδωσε θάρρος, λέγοντάς του πως αυτό ήταν θεϊκό θέλημα και πως ο ίδιος πρέπει να συνεχίσει, διότι όλοι έχουμε μια αποστολή στον κόσμο και οφείλουμε να την εκπληρώσουμε. Όταν ο Φρίξος έφτασε στην Κολχίδα, όπου βασίλευε ο γιος του ήλιου Αιήτης, θυσίασε στον Θεό τον κρυό και παρέδωσε το χρυσό δέρμα του στον Αιήτη να το φυλάει. Αυτό είναι το γνωστό περίφημο χρυσό μαλοδέρας, που μετέπειτα αποτέλεσε τον σκοπό της αργοναυτικής εκστρατείας με αρχηγό τον Ιάσωνα. Όλοι έχουμε μια αποστολή στον κόσμο. Έτσι το ένιωσε από την αρχή ο ελληνισμός και πέρασε από το μύθο στην ιστορία, επιφορτισμένος με τη συνείδηση ότι πρέπει να εκπληρώσει αυτή την κέρια αποστολή. Όλη του δε η ιστορική διαδρομή, είτε συνειδητά είτε και ασυνείδητα ακόμη, εξελίχθηκε πλέον ως ιστορία πραγματοποιήσεως αυτού του υπέρτατου σκοπού της αποστολής. Της αποστολής να αναζητήσει, να βρει και να υπηρετήσει την αλήθεια. Αυτό το νόημα περιέχεται στην αργοναυτική εκστρατεία, το ίδιο στον Τροϊκό πόλεμο για την αναζήτηση και την επιστροφή της Ελένης, το ίδιο και στην Οδύσσεια με την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Έπασχε ο ελληνισμός. Έπασχε αναζητώντας το χρυσό μαλοδέρας των ατίμητων θησαυρών του πνεύματος, την ωραία Ελένη των άπειρων θεϊκών του πόθων, την Ιθάκη της αιωνιότητας του ακατάλητου θεϊκού βασιλείου. Έτσι, εκείνο που αρχικά το σηματοδότησε η μυθολογία,
το φανέρωσε στην πράξη η μετέπειτα μεγαλειώδης πολιτιστική δημιουργία. Όλη η δημιουργικότητα του ελληνισμού υπήρξε πάλι διαρκής να βρει απάντηση στα βασανιστικά προβλήματα της ζωής, να βρει την αλήθεια. Ήταν κάτι σαν γιγαντομαχία, ίον γιγαντομαχία της περί της ουσίας, ο Πλάτων. Όλες του οι δυνάμεις στράφηκαν σε αυτή την τιτάνια αναμέτρηση. Η λογοτεχνία του, το θέατρο, η επιστήμη, η φιλοσοφία, η γλώσσα, τα πάντα οδηγήθηκαν στη μέγιστη δυναμική τους προκειμένου να υπηρετήσουν την αναζήτηση και την αποστολή του. Η τιτάνια πάλι κράτησε αιώνες και στη διάρκεια της ο ελληνισμός, πασχίζοντας να ανακαλύψει το νόημα της ζωής και του κόσμου, έθεσε όλα τα κέρια προβλήματα, έψαξε να πάρει απάντηση στα πάντα, στα οριακά ερωτήματα του ανθρώπου. Τι είναι ο Θεός? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι αρετή, δικαιοσύνη, τιμή, χρέος, ευσέβεια? Ρωτούσε για την ψυχή, πώς μπορεί να γνωρίσει η ψυχή τον εαυτό της. Ψυχή, ή μέλη γνώσεσθε αυτήν, εις ψυχήν αυτή βλεπτέων. Η ψυχή, αν πρόκειται να γνωρίσει τον εαυτό της, στον εαυτό της πρέπει να στραφεί. Πάλι ο Πλάτων. Ρωτούσε για όλα τα κέρια και ουσιώδη της ζωής. Παρακινούσε τον άνθρωπο να αναζητήσει τον ίδιο τον βαθύτερο εαυτό του. «Εδιζησάμιν εμεοητών εμαυτών», ο Ηράκλητος. «Έψαξα, αναζήτησα να βρω τον εαυτό μου, τον κρυμμένο, τον βαθύτερο εαυτό μου, τον άγνωστο». Διότι τι είναι ο άνθρωπος? Πάλι ο Ηράκλητος. «Άνθρωπος ενεφρώνει φάος, άπτεται εαυτού αποσβεστής όψης. Ζων δε άπτεται τεθνεώτος εύδον, εγρηγορός άπτεται εύδοντος». Ο άνθρωπος είναι φως στο κοσμικό σκοτάδι. Βρίσκει τον εαυτό του όταν κλείνουν τα μάτια του, όταν πεθαίνει αποσβεστής όψης. Όταν είναι ζωντανός και κοιμάται εύδον, είναι νεκρός. Όταν είναι ξύπνιος, εγρηγορός, κοιμάται. Ερευνούσε ο ελληνισμός το σύμπαν. Εισέδιε στη δομή της ύλης, προσέγγισε το νόημα του πόνου. Τέλος, για να βρει απάντηση στο πρόβλημα του τέλους της ζωής, μπήκε στη διακεκαυμένη ζώνη του θανάτου, μέσα από την οποία ο Όμηρος τόλμησε να κατεβάσει τον Οδυσσέα στον Άδη, και ο Πλάτωνας ανέβηκε στον κόσμο των ιδεών. Πάλεψε με στοιχιά και με τέρατα, με τη σκύλα και τη χάριβδη, με λεστριγόνες και με κύκλοπες, με μάγισσες και σιρήνες. Πέρασε από τις συμπληγάδες των ανερμήνευτων γεγονότων της ζωής. Η ένταση, η δύναμη, το βάθος, το πάθος και η αγωνία με τα οποία τέθηκαν τα ερωτήματα αυτά από τη βασανιζόμενη ελληνική σκέψη αποτελεί φαινόμενο μοναδικό στην παγκόσμια ιστορία και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως καθαρά ανθρώπινο επίτευγμα. Ήταν πρόνοια Θεού, πρόνοια προετοιμασία ανεπίγνωστη τότε ακόμη, για να υπηρετήσει ο ελληνισμός την ενδόμηχη αναζήτησή του και την μελλοντική του μοναδική αποστολή. Την αναζήτηση ως καθημερινό πάθος, την αποστολή ως μυστήριο. Μυστήριο που κατεξοχήν φανερώθηκε στη μέγιστη έκπληξη της ιστορίας, τη μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον άνθρωπο που είναι απίστευτο θαύμα, που μέσα σε 12 χρόνια που βασίλευσε κατέκτησε σχεδόν όλο τον τότε γνωστό κόσμο, και δεν κατέκτησε κυρίως εδάφη, κατέκτησε πρωτίστως καρδιές. Γι' αυτό και κατέστησε αγαπητό τον ελληνικό πολιτισμό και μαγνήτησε στο θαύμα της ελληνικής γλώσσας όλους τους λαούς, προετοιμάζοντας έτσι το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο.
Έπειτα ο ελληνισμός πέθανε. Αλληλοσπαρασόμενος, ως συνήθως, έσβησε και βρέθηκε κάτω από το σιδερένιο πέλμα της Ρώμης. Δεν ήταν κατάρα, ήταν ευλογία. Η Ρώμη, σαν δούλη που ετοιμάζει την κυρία της για το γάμο και της αφαιρεί κάθε ατέριαστο στολίδι, απαλλάσσει την βραδαίως εισπορευωμένην εν το ναό, την ιερωμένην δέσποιναν και νύμφην Ελλάδα από κάθε επίγεια φροντίδα, για να προσκοληθεί ολοκληρωτικά στον ερχόμενο νυμφίο της. Ο Ζαμπέλιος τα λέει αυτά. Ήταν η ώρα που ο κόκκος του Σίτου έπεφτε στη γη, και ενώ έξω οι ρωμαϊκές λεγεώνες επέβαλαν ολοκληρωτική κυριαρχία στην πρώτη μορφή παγκοσμιοποιήσεως που γνώρισε ο κόσμος, μέσα στο έδαφος των ψυχών ο σπόρος έλειωνε, προετοιμάζοντας τη μελλοντική καρποφορία. Ο πρώτος πρώιμος καρπός ήταν η απόλυτη κυριαρχία του ελληνικού πολιτισμού στην απέραντη αυτοκρατορία και η καθιέρωση της ελληνικής ως παγκόσμιας γλώσσας. Ήταν ο καιρός που αναδύθηκε η μεγάλη στιγμή της ιστορίας. Θέλομεν τον Ιησούν ειδήν. Και λίγα χρόνια αργότερα η συγκλονιστική πρόσκληση που άλλαξε τον κόσμο. Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Έτσι έγινε η κέρια κίνηση. Ξεκινώντας από την Τρία και περνώντας πάνω από τον υγρό τάφο της Έλης, το Ευαγγέλιο ενσαρκωμένο στη μορφή του φλογερού Αποστόλου Παύλου έκανε απόβαση στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Αθήνα, Κόρινθο, για να κατακτήσει την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα παραδόθηκε ανεφόρον. Αυτό που ματέως ζητούσε στην κοσμική σοφία, Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, το βρήκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ αιώνες πριν. Μια παράδοξη σύμπτωση. Στο υπέρτατο τάνισμα της φιλοσοφικής σκέψεως, ο μέγιστος των μεγίστων φιλοσόφων, ο Πλάτωνας, διατύπωσε στην πολιτεία του την αλήθεια περί του κόσμου στον περίφημο μύθο του Σπηλαίου. Είναι εκτενές το θέμα, παρέλκει η λεπτομερής εδώ επιγραφή του, τη βασική έννοια κρατούμε. Στο Σπήλαιο, κατά τον Πλάτωνα, ζουν κάποιοι άνθρωποι ακινητοποιημένοι πάνω στα καθίσματά τους, εκγενετής, δεν έχουν γνωρίσει άλλη στάση. Κοιτάζουν μόνο μπροστά τους, στο βάθος του Σπηλαίου, και βλέπουν μόνο τις σκιές των πραγμάτων που βρίσκονται πίσω τους, και κάποια φωτεινή πηγή φωτίζει και ρίχνει μέσα τις σκιές. Αγνοούν τον πραγματικό κόσμο, εκλαμβάνουν την σκιά ως αλήθεια. Είναι ακίνητοι, δεν μπορούν να γυρίσουν. Το πλατωνικό σπήλαιο είναι η εικόνα του κόσμου. Οι άνθρωποι του σπηλαίου είναι όλη η ανθρωπότητα. Ήταν κάτι σαν προφητεία, διότι εκεί τελικά, μέσα σε αυτό το σπήλαιο φυλακή, ήρθε ο ίδιος ο Θεός και συνάντησε τον άνθρωπο, τον Ιουδαίο, τον Έλληνα, τον Ευρωπαίο, όλους τους λαούς της γης. Μέσα από το σπήλαιο, το σκοτεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως και άρχισε η νέα περίοδος της Οδύσσιας του ελληνισμού. Το δεύτερο σημείο μας, η συμπόρευση. Ήταν περίοδος συναρπαστική. Όλες οι δυνάμεις που μέχρι την ώρα εκείνη είχαν ανεπίγνωστα με μόνη τη γνησιότητα της αναζητήσεως καλλιεργηθεί, όλα τα εργαλεία που είχαν ετοιμαστεί, το σύνολο των πνευματικών δυνατοτήτων
που είχε δοκιμαστεί στο καμίνι του πύρινου φιλοσοφικού στοχασμού, τέθηκαν τώρα στην υπηρεσία της μόνης αλήθειας. Είναι η ιστορική έκπληξη του βυζαντινού ελληνισμού, περίοδος κατά την οποία εκρήγνεται πρωτοφανής σε έκταση και βάθος δημιουργικότητα σε όλους τους χώρους της ζωής και τις πτυχές του πολιτισμού. Είναι ο οικουμενικός χώρος που δημιουργεί νέες, τις κορυφαίες εκφραστικές μορφές στα πάντα, στην αρχιτεκτονική, στη ζωγραφική, στην ποίηση, στη μουσική, στο δίκαιο, στην πολιτική, στην κοινωνική οργάνωση, στη φιλοσοφία. Φιλοσοφία που είναι, έφτασε στο τελειότερο είδος φιλοσοφίας, την εποποιία της θεολογίας, που είναι το κορυφαίο επίτευγμα του ανθρωπίνου πνεύματος. Οι τιτάνιες κατακτήσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας βρίσκουν τώρα την κορύφωσή τους, διότι επιχειρούν και τελικά επιτυγχάνουν το ακατόρθωτο, να διατυπώσουν με την τελειότερη δυνατή ανθρώπινη ακρίβεια το ανέκφραστο, να οριοθετήσουν το μυστήριο των μυστηρίων, την αλήθεια περί του Τριαδικού Θεού, την αλήθεια που είναι σταυρός για την ανθρώπινη λογική, ότι ο Θεός είναι ταυτόχρονα ένας και τρεις. Αυτή την περίοδο, παραδείγματος χάρη, η αρχιτεκτονική φτάνει στα απότατα όρια της. Όχι μόνο με το θαύμα των θαυμάτων, την Αγία Σοφιά, αλλά και όλα τα άλλα αρχιτεκτονήματα αυτής της περίοδου. Θα θυμηθούμε αυτά του 11ου αιώνος. Τα πανέμορφα εκκλησάκια, τους ναούς, την Ομορφοκλησιά, Καπνικαρέα, Όσιο Λουκά και Σαργιανή, την Παναγία των Χαλκαίων, τον Ναό των 12 Αποστόλων εδώ στη Θεσσαλονίκη και τόσα άλλα έργα ασύλληπτης ομορφιάς και εκφραστικότατης αποτύπωσης του θεϊκού μυστηρίου, θαύματα τέχνης. Αντίστοιχα φανερώθηκε το μυστικό θεϊκό κάλος της βυζαντινής ζωγραφικής, η συγκλονιστική ποίηση πάντα στην υπηρεσία της ενσαρκωμένης αλήθειας, ποίηση μοναδική, ποίηση που άδεται μέχρι σήμερα ακόμη ακριβώς όπως τότε που πρωτοδημιουργήθηκε. Αυτά που ακούμε: «Χέρσον αβυσοτόκον παιδον ήλιος επεπόλευσε ποτέ, η ζωή εν τάφο, ιδού ο νυμφίος έρχεται, σε τον αναβαλόμενον το φως ως ημάτιον, ξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης, το εκπληκτικό τροπάριο της Κασιανής, Κύριε, οι εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γενή, το χερουβικό του μεγάλου Σαββάτου, σιγισάτο πάσα σάρξ βρωτία, ο θρίαμβος ο αναστάσιμος, θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, τα αριστουργήματα του Ρωμανού του Μελωδού και τόσα άλλα που οδήγησαν την ποιητική δημιουργία στα όρια της, θαύματα όχι του νου, του πάθους, της αγάπης, το πόθο ύμνος υφαίνειν συντόνος τεθυγμένος. Η συμπόρευση έφτασε στο αποκορύφωμά της το έτος και μετά το έτος 1453. Τότε που επήλθε ο δεύτερος θάνατος του ελληνισμού, που κι αυτός δεν ήταν κατάρα, ήταν ευλογία. Τότε που οι ορδές του Μωάμεθ έσκαψαν πολύ βαθιά, όργωσαν τα πάντα και ο ελληνισμός τάθηκε σε τόνους χωμάτων. Μα όσο πιο βαθιά έσκαβαν, όσο πιο πολλά χώματα έριχναν επάνω του και με όσο περισσότερο αίμα πότιζαν τη γη, τόσο πιο πολύ ο σπόρος άπλωνε ρίζες βαθιές και δυνάμωνε για τη μελλοντική καρποφορία. Οι δυτικοί άφιλοι φίλοι
του ελληνισμού τον διέγραψαν από τον κατάλογο των ζώντων. Όμως την περίοδο αυτή γινόταν η πιο δημιουργική διαδικασία και η τουρκοκρατία μεταμορφωνόταν σε περίοδο μέγιστης εξάρσεως της δημιουργικότητας του ελληνισμού. Είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν θα το αγγίξω καν αυτή την ώρα, θέλει πολύ χρόνο. Η ευαγγελική αλήθεια, απαλλαγμένη τώρα από οποιοδήποτε στοιχείο εγκόσμιας προοπτικής, εισέδιε στα βάθη του ελληνικού κόσμου. Ο ατίμητος θησαυρός της πίστεως διασφαλιζόταν στο απόρθητο κάστρο της ψυχής, στο αδιάρρηκτο θησαυροφυλάκιό της. Πλέον η ένωση του ελληνισμού με την αλήθεια του Ευαγγελίου έφτασε στην τελειότητά της αυτή την περίοδο. Ο Ζαμπέλιος το περιγράφει εκφραστικότατα. «Οι αλλοεθνείς, ή να μας αναγνωρίσωσιν, ηρώτων μέχρι τις χθες, που είναι οι πατρίς μας. Και εμείς, κοσμικώς απάτριδες, εις μόνην απάντησιν, εστρέφομεν το βλέμμα προς την Εκκλησίαν. Ούτι μεν μας έλεγον ότι άλλο Εκκλησία και άλλο πατρίς. Εμείς δε ουδέοι ξεύρωμεν, ουδέοι δυνάμεθα να τα διακρίνομεν, η μία μετά της άλλης ήσαν αδιασπάστος εντός της ημετέρας καρδίας συνειρμοσμένη». Και ο Τερτσέτης το προσφέρει με ένα ολοζώντανο παράδειγμα, πολλοί θα το έχετε ακούσει. Κατά τα 1820 ένας βοσκός της Ελλάδος έβοσκε το κοπάδι του εις τα πράσινα χορτάρια, καθήμενος εις το πεζούλι μικρής εκκλησίας, πότε έπαιζε τη φλογέρα του, πότε εσφύριζε εις τα αρνιά του. Κατά τύχην, περιδιαβάζοντας, επέρασε νεκήθεν φιλέριμος Άγγλος περιηγητής. Είδε τον βοσκό, τον επλησίασε, εχαιρετήθησαν. Έπειτα του λέγει ο περιηγητής: «Τι πιστεύεις?» Ο βοσκός, υψώνοντας την μαγκούρα του και κτυπώντας τον τείχον της εκκλησίας, αποκρίνεται: «Ό,τι πιστεύει ετούτη». «Και τι πιστεύει ετούτη?» του λέγει ο περιηγητής με χαμόγελο: «Ό,τι πιστεύω εγώ». «Ετούτη και εγώ, όλοι μας είμαστε πια ένα. Ναι, ήρθε τόσο κοντά μας ο Θεός, ο λογοτέχνης ποιητής Χρόνης Μίσιος, αριστερών καταβολών, που άσκησε όμως και ριζικότατη κριτική στην αριστερά και ο οποίος πρόσφατα έφυγε από αυτόν τον κόσμο, είπε σε μια συνέντευξή του τα εξής εκπληκτικά λόγια: «Πήγα κάποτε στην Ιταλία και μπήκα σε μία από αυτές τις τεράστιες εκκλησίες που έχουνε. Στάθηκα μέσα σε αυτό το πράγμα και χάθηκα πραγματικά και ένιωσα έτσι ανύπαρκτος. Αυτόματα σκέφτηκα και ένα δικό μας, ένα εκκλησάκι σε ένα λοφίσκο που μπαίνεις μέσα και ακουμπάς το Θεό, ρε παιδί μου. Εκεί εκμηδενίζουν εντελώς τον άνθρωπο, ενώ αντίθετα μπαίνεις σε ένα ερημοκλήσι και βλέπεις τον Παντοκράτορα από πάνω να σου χαμογελάει, να απλάσεις το χέρι να τον πιάσεις». Έτσι προχώρησε η μεγαλειώδης Οδύσσια του ελληνισμού. Ο Άγιος Νεκτάριος την συνοψίζει ως εξής: «Οι Έλληνες σοφοί εν όλο και εν μέρη υπήρξαν διδάσκαλοι της αληθείας, ταύτης εγένοντο εραστέ και ταύτην επεζήτησαν. Γι' αυτό και αργότερα», λέει ο Άγιος, «ο έρος προς την φιλοσοφίαν εγένετο έρος προς τον χριστιανισμόν και η φιλοσοφία απέβει πίστης εις Χριστόν. Ο έρος άρα προς την αλήθειαν υπήρξεν ο λόγος διόν η ελληνική φυλή άμα τη εμφανίσει της αποκαλυφθήσεις αληθείας εγένετο ταύτης, εραστής και οπαδός
και ενεστερνίσθη και ενεκολπώθη αυτήν, και το αίμα αυτής αφιδός υπέρ αυτής εξέχεεν 400 χρόνια και πλέον αφιδούς εκχύσεως του αίματος. Η πλέον δημιουργική περίοδος του ελληνισμού. Διότι υπήρξε περίοδος προετοιμασίας. Προετοιμασίας γιατί? Για την επερχόμενη καταιγίδα, την μεγάλη αναμέτρηση με την αποστασία, την τωρινή αποστασία. Επί 4 αιώνες και πλέον μας ετοίμαζε ο Θεός για τούτη ακριβώς την ώρα. Και τώρα η ώρα έχει πλέον φτάσει. Το τρίτο σημείο μας, η τελική αποστολή. 2000 χρόνια μετά τη Μεγάλη Συνάντηση, ο ελληνισμός βρίσκεται μετέωρος. Ήδη τα ελληνόπουλα ξαναπαίρνουν το δρόμο του φρίξου και της έλης. Και όπως τότε, έτσι και τώρα, ίσως τα μισά βυθιστούν στις μολυσμένες θάλασσες του διεστραμμένου κόσμου. Κι είναι πόνος, αφόρητος πόνος, να τα βλέπει κανείς πνιγμένα στις νεκρές θάλασσες της Ευρώπης. Κι είναι αντίστοιχα οδύνη αβάσταχτη να παρακολουθεί το αργό ψυχοράγημα της Ελλάδος και να αναρωτιέται «Φίνις Γκρέκιε». Στέκομαι τέτοιες ώρες τριγυρισμένος από την αγωνία και απορριμμένος ξαναπαίρνω το γνωστό μονοπάτι, αυτό που βγάζει στην κορφή του βουνού στα 2,5 σχεδόν χιλιάδες μέτρα. Έρχομαι, αγαπημένε φίλε, για μια ακόμα φορά εκεί. Εκεί που βόσκεις τα πρόβατά σου με τους ποιμένες της Βηθλεέμ. Πες μου, κυρά Λέξη, πού πάμε? Γιατί είναι τα μάτια σου κοκκινισμένα και τα χέρια σου τραβούν προς τα πάνω? Πες μου, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος? Μα σε βλέπω και πάλι να σηκώνεσαι ορθώς και να υψώνεις το τσεκούρι πελεκώντας τον αγέρα. Κι είπες, τον λαόν σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Κι είπες, τι μας ζητάει? Δεν μας ζητάει πράγματα πολλά. Μια πίστη μας ζητάει, να μην τον αρνηθούμε. Κι είπες, μη φοβάσαι, ένα καινούργιο αστέρι βλέπω να βγαίνει στον ουρανό. Ναι, το βλέπω και εγώ. Όχι, δεν ήρθε το τέλος του ελληνισμού. Τα κοράκια ας ψάξουν αλλού να βρουν πτώματα λαών. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, ζει η Ελλάδα. Τώρα είναι η ώρα του ελληνισμού. Και η κρίση? Ποια κρίση? Κρίση είχαμε τα χρόνια που πέρασαν, τότε που έρεε άφθονο το ψεύτικο χρήμα. Τότε που ο μηνόταυρος της καλοζωίας έτρωγε αχόρταγα ψυχές. Ήταν η περίοδος της καταραμένης ευχής του Ηρακλήτου, αυτής που έδωσε στους συμπατριώτες του Εφέσιους, όταν, όπως συνηθίζουμε πάντοτε οι Έλληνες, τον εξόρισαν, τον Ηράκλητο, τον Τιτάνα της φιλοσοφίας. Τότε λοιπόν τους έδωσε αυτή την ευχή. «Μη επιλείπει ημάς πλούτος Εφέσιοι», τους είπε, «ειν εξελέγχιστε πονηρευόμενοι». Ποτέ να μη σας λείψει ο πλούτος, Εφέσιοι. Να έχετε πάντα πλούτο, πολλά λεφτά, για να φανερώνετε και να αποδεικνύετε έτσι η κακία σας. Εκείνη η περίοδος των προηγούμενων ετών
ήταν περίοδος κρίσεως. Ήταν περίοδος διωγμού, εξοντοτικού διωγμού. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος δεν αφήνει καμιά αμφιβολία. Μικρόν ή διωγμόν το ενανέσι είναι. Νομίζεις ότι είναι μικρός διωγμός το να ζεις με άνεση? Τούτο πάντων εστί βαρύτερον, τούτο και διωγμού χείρον, χειρότερο από διωγμό είναι η άνεση. Διότι σαν ρεύμα που αποχαυνώνει την ψυχή, σαν άνεμος αποχαυνώνει την ψυχή, την κοιμίζει και ο διάβολος τη θανατώνει. Και αλλού, πάντα χρήματα γέγονε, δια τούτο πάντα άνω και κάτω γέγονε. Το τέλος λοιπόν αυτής της απατηλής αυθονίας που υπήρχε βάζει τέλος στην κρίση και μας οδηγεί στην αρχή της νέας δημιουργίας και στην τελική εκπλήρωση της αποστολής μας. Ο κόσμος είναι έτοιμος, ή μάλλον ετοιμάζεται. Τον οριμάζει ταχύτατα η φρικιαστική κυριαρχία του κακού. Κάποια στιγμή το απόλυτο κακό θα επιβάλλει ολοκληρωτική τυραννία στην αποστατημένη οικουμένη. Θα σβήσει κάθε λιχνάρι φωτός. Θα πνίξει τη γη στον κολλασμένων πνευμάτων το σκοτάδι. Και τότε, αφού παραχωρήσει αυτό ο Θεός, να σβήσουν όλα τα αστέρια, να σβήσουν, διότι το πιο πυκνό σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή, τότε θα έχει φτάσει πια η ώρα να ανατείλει ο ήλιος. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή βρισκόμαστε τώρα. Την καμπή της επερχόμενης μεγάλης αλλαγής. Δεν είμαστε οι αδικημένοι της ιστορίας, αλλά οι ευνοημένοι της. Ζούμε στην κρισιμότερη, αλλά και την πιο όμορφη και συναρπαστική ιστορική φάση. Τώρα που ο Θεός ετοιμάζει τον ελληνισμό για το μέγιστο άθλημα, την κορυφαία και τελική αποστολή του, την αποστολή να παραδώσει τον ατίμητο της Ορθοδοξίας θησαυρό σε όλους τους λαούς της γης. Τώρα λοιπόν μπροστά μας είναι η ώρα του ελληνισμού να αλλάξει τον κόσμο, όχι με κάποια φιλοσοφία, αλλά με το μοίρασμα του ατίμητου θησαυρού της Ορθοδοξίας του. Η παρούσα εκτροπή εγκυμονεί κάτι ασύλληπτα μεγάλο. Η γη βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης. Ο τοκετός θα είναι αναμφίβολα επώδυνος. Προχωρούμε προς την πιο σκοτεινή σύραγγα της ιστορίας. Βυθιζόμαστε στο πλέον σκοτεινό σκοτάδι, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί. Κάποια στιγμή, ίσως όχι πολύ μακρινή, θα βγούμε στη λαμπρότερο περίοδο της ιστορίας μας και όλου του κόσμου. Ζήμωση γίνεται στο μεγάλο φύραμα του κόσμου. Είμαστε το προζύμι της γης. Γι' αυτό όσοι πιστοί, ας είμαστε όντως προζύμι, όχι βρεγμένο αλεύρι. Ας μένουμε ασυμβίβαστοι και ας δίνουμε κάθε μέρα και ώρα και στιγμή τη μαρτυρία μας. Είμαστε οι προνομιούχοι της υπέρ τρεις χιλιετούς καταγεγραμμένης ιστορίας μας. Καταγόμαστε από τη βασιλική γενιά των αθανάτων, τη γενιά που έπλασε με ύλη και με πνεύμα τον Παρθενώνα, ετοιμαζόμενη ανεπίγνωστα να δεχτεί την αληθινή Παρθένο, τη μητέρα του ενανθρωπίσαντος Θεού. Αυτή είναι η μέγιστη τιμή, αλλά είναι και η κορυφαία ευθύνη όλων μας. Στο σημείο αυτό, ας μου επιτραπεί να απευθυνθώ σε σένα, δάσκαλε. Σε σένα, τον σμιλευτή των ψυχών όλων των βαθμίδων των δάσκαλων. Σε σένα που δίκαια πονάς με το σκληρό υλικό που έχεις μπροστά σου. Σκληρό, πέτρα, γρανίτης, βράχος. Μην το φοβάσαι όμως.
Το σκληρό υλικό σου δεν είναι μειονέκτημα, είναι πλεονέκτημα. Όσο πιο σκληρή πέτρα έχεις στην τάξη σου, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχεις να ανάψεις φωτιά. Χτύπα την πέτρα με την πέτρα, με πει κεφαλαίο, τον Χριστό, τον Λίθο, που αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, οι άφρονες οικοδομούντες τη Βαβέλ της παγκοσμιοποιημένης κοσμοκρατορίας. Χτύπα λοιπόν, χτύπα με πίστη, με πάθος, με αγάπη, με ταπείνωση. Χτύπα να βγάλεις νερό από το βράχο, σπίθες φωτιάς από την πέτρα, αναστημένους από τον τάφο. Χτύπα επίμονα, καμιά πέτρα δεν έσπασε με λίγα μόνο χτυπήματα. Χτύπα να αναστήσεις τον μαρμαρωμένο βασιλιά, να αναδείξεις τον νέο Αλέξανδρο. Δικό σου χρέος είναι αυτό. Σκέψου, ο Αλέξανδρος χωρίς το δάσκαλό του, τον Αριστοτέλη, θα ήταν απλώς ένας μεγάλος στρατάρχης, ένας κατακτητής. Ο Αριστοτέλης τον ανέδειξε σε κορυφαίο δημιουργό πολιτισμού. Πίστεψέ το λοιπόν, είσαι προνομιούχος, διαμορφώνεις το μέλλον, αλλάζεις τον κόσμο, όχι εσύ, ο Χριστός, αλλά ο Χριστός μαζί σου, με τα χέρια σου, με το δάκρυ το αίμα της καρδιάς σου. Δεν είσαι μόνος, είναι κι άλλοι μαζί σου. Είσαι μέσα στη Νέα Αργό και είναι μαζί σου ο Φρίξος και ο Ιάσονας, ο Οδυσσέας και ο Λεωνίδας, ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Είναι μαζί σου ο Άγιος Δημήτριος, ο Διγενής Ακρίτας, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, ο Κολοκοτρώνης του 21, ο Δαβάκης του 40, ο Διγενής και ο Ευαγόρας του 55-59. Ρώτησα πρόμηνον για σένα έναν μεγάλο αληθινό δάσκαλο. Του είπα, πες μου δάσκαλε, τώρα που πια εσύ έχεις φύγει από το σχολείο, να, σε ρωτάει ένας νέος δάσκαλος που μόλις τώρα πρωτομπαίνει στην τάξη και σου λέει, τι πρέπει εγώ να προσέξω τώρα που αρχίζω το έργο μου? Τι έχεις να του πεις? Σιώπησε για λίγο, έπειτα μου είπε, θα του πω, μη ρωτάς εμένα, ρώτα τους τάφους των προγόνων σου και τα ιερά λείψανα των μαρτύρων. Αυτοί θα σου πούν τι πρέπει να κάνεις και να προσέξεις. Και σου το λένε δάσκαλε, οι σιωπηλοί τάφοι των προγόνων κραυγάζουν πως ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος και τα ιερά λείψανα των μαρτύρων ευωδιάζουν ήδη την οικουμένη με το άρωμα της ερχόμενης μεγάλης Αναστάσεως. Δάσκαλε προχώρα, μη δηλιάζεις, μη φοβάσαι, μην πεις είμαι ένας. Ένας μόνο χρειάζεται, μόνον εσύ. Το σκοτάδι πυκνώνει μπροστά μας ραγδαία, μπροστά μας και το απέραντο ευρωπαϊκό νεκροταφείο, νεκροταφείο του αποστατημένου κόσμου. Θα κλείσουμε τούτες τις σκέψεις με μια παιδική εμπειρία από το υπηρωτικό χωριό της καταγωγής μου, στα χίλια και πλέον μέτρα. Εκείνα τα χρόνια η αναστάσιμη ακολουθία άρχιζε γύρω στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα και κρατούσε μέχρι το πρωί. Νύχτα, σκοτάδι απόλυτο, ηλεκτρισμός δεν υπήρχε, ούτε καν αυτοκίνητο είχε ποτέ φανεί, δεν υπήρχε δρόμος, δεν φτελάβεται φως και έπειτα όλοι έξω στην αυλή του ναού. Χριστός Ανέστη, οι καμπάνες, οι γνωστές κροτίδες. Έπειτα πρώτος ο πρόεδρος, κατόπιν ο γεροντότερος και οι άλλοι κατά σειράν ηλικίας ασπάζονταν το Ευαγγέλιο, την εικόνα της Αναστάσεως,
το χέρι του παπαστέριου και έπαιρναν θέση δίπλα του και γινόταν κύκλος και όλοι αντάλλασαν με την ίδια σειρά και μεταξύ τους το Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, έχθρες πολλών μηνών έσβηναν εκείνη την ώρα. Ακολουθούσαν οι γυναίκες και έπειτα εμείς τα παιδιά που φιλούσαμε το χέρι των μεγαλύτερων στην ηλικία. Και κατόπιν όλοι μέσα στο ναό. Όλοι, όχι. Οι πιο πολλές γυναίκες έφευγαν. Πού πήγαιναν? Όλες μαζί, με αναμένες τις λαμπάδες, ξεκινούσαν μέσα τη νύχτα, στο απόλυτο σκοτάδι, για το νεκροταφείο του χωριού. Εμείς τα παιδιά μέρα δεν τολμούσαμε να περάσουμε, ήταν σε μια χαράδρα και είχε τέτοια πλατάνια. Μέρα μεσημέρι ήταν νύχτα. Αυτές μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, σαν άλλες μυροφόρες, με αναμένες τις λαμπάδες, πήγαιναν στο νεκροταφείο να ανάψουν τα καντήλια στους τάφους των νεκρών. Με το φως της Αναστάσεως πήγαιναν το μήνυμα της νίκης κατά του θανάτου στο χώρο του θανάτου. Και έπειτα επέστρεφαν και πάλι στο ναό για να μετάσχουν στο πανηγύρι που δεν τελειώνει ποτέ, στο τραπέζι που προσφέρει το αθάνατο νερό, το τραπέζι των αθανάτων. Λίγες μυροφόρες ψυχές χρειάζεται ο κόσμος μας να φέρουν στο νεκροταφείο του αποστατημένου κόσμου την Ανάσταση. Ο όμορφος λογοτεχνικός, ποιητικός, χυμαρόδης ο λόγος του κυρίου Μπουζοβίτη, τον περιμέναμε άλλωστε, τον αναμενόμενο. Ό,τι σχόλιο να κάνει κανένας νομίζω θα χαλάσει την εικόνα την οποία αποκομίσαμε και την ομορφιά την οποία ζήσαμε, αλλά δεν μπορώ να αντέξω στον πειρασμό να μην σχολιάσω αυτό το όμορφο το οποίο είπατε, ότι κρίση είχαμε τα περασμένα χρόνια, δεν έχουμε τώρα. Τότε ζούσαμε την κρίση, τώρα την έχουμε ξεπεράσει. Καταπληκτικό. Κύριε Μποζοβίτη, η εισήγησή σας πραγματικά μας εξέπληξε. Απλώς ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από όλη αυτή την ιστορική αναδίφηση που κάνατε, μου δόθηκε η εντύπωση ότι νομοτελειακά νικά όλο αυτό το σωρευμένο δυναμικό του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Εμείς ατομικά τι θα κάνουμε? Ήθελα λίγο να επιμείνουμε επί του πρακτέου. Πώς θα συντελέσουμε δηλαδή σε αυτή τη νίκη και ανάσταση του ελληνισμού με τη δυναμική της Ορθοδοξίας? Αναρωτιέμαι καταρχήν και μεταφέρω το ερώτημα σε εσάς και στο ακροατήριο. Τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να είμαστε μουδιασμένοι? Δηλαδή ποια είναι η απόδειξη της ελπίδας μας στο Θεό? Ότι να έχουμε υποστεί μήπως μια εσωτερική ήττα που μας λέει μια κρυφή φωνούλα ότι ό,τι και να κάνουμε τίποτα δεν γίνεται? Και αν έχουμε υποστεί αυτή την ήττα, πώς θα την υπερβούμε? Θα επαναλάβω τον λόγο που είχα πει στο τραπέζι, που είπε ο Κολοκοτρώνης. Οι Έλληνες, είπε, είναι τρελοί, αλλά έχουν Θεό γνωστικό. Μας κρατάει ο Θεός, δεν τον κρατάμε εμείς. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι εμείς θα κρατήσουμε την πίστη την. Η πίστη μας κρατάει. Δεν την κρατάμε, μας κρατάει. Μας κρατάει γιατί? Διότι υπάρχει μια γνησιότητα αναζητήσεως. Είναι απίστευτο ότι ενώ έχει γίνει σαρωτική, καταστροφική επέλαση στα πάντα, δεν βγαίνει από τις καρδιές των ανθρώπων η πίστη. Και τα νέα παιδιά έχουν μέσα τους αυτή την... είναι εμβολιασμένα από τη μικρή ηλικία. Έχουμε μια παράδοση χιλιετιών
η οποία έχει περάσει μέσα, όπως το είπε ο Ζαμπέλιος, είναι ένα, δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις. Και έχουν τρελαθεί οι Ευρωπαίοι μαζί μας, διότι έτσι όπως πάμε κανονικά πρέπει να είμαστε χίλιες φορές κατεστραμμένοι. Δεν λειτουργεί, δεν δουλεύει τίποτα. Κι όμως πάμε, όχι απλώς πάμε και πάμε καλά. Ανέφερα το μεσημέρι. Είναι φοβερό. Αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν με τέτοια οικονομική πανολεθρία που συσίτια, πεινάει ο κόσμος, κλείσαν τα μαγαζιά, δεν έχουν οι άνθρωποι δουλειές, απελπισία. Και λέει, ακόμα είναι ζωντανοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και πάλι, με τόση αύξηση πάλι των αυτοκτονιών, είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη των 27 στον αριθμό, στην αναλογία των αυτοκτονιών. Είναι φοβερό. Αυτό τώρα θα αποτρελαθούν τελείως αυτοί. Δηλαδή, δεν κρατάμε την πίστη, μας κρατάει. Δεν ξέρω αν άφησα κάποιο σημείο των ερωτήσεών σας αναπάντητο. Όχι, πάρα πολύ ωραία. Νομίζω μας καλύψατε και αυτά που απαντήσατε, κύριε, έρχονται σε πλήρη συνάρφεια και με αυτά που είπε ο κύριος Κατηφόρης το πρωί. Δηλαδή, είπε ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα δρόμενα, να μην είμαστε απόμακροι. Δεν θα είμαστε θέατε, αλλά μέσα στο στίβο. Εντάξει, και αυτό να μείνει σαν ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, να πω να κάτι. Πείτε κάτι, κύριε Μπουζοβίτη. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε να κάνουμε προσευχή, δεν είναι μικρό πράγμα. Η προσευχή κάνει τον Θεό να επεμβαίνει. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι έχουμε Θεό γνωστικό. Ξέρει τι κάνει ο Θεός. Εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας. Αλλά θα σας πω, ήθελα να πω αυτό, ότι επειδή είπατε να μετέχουμε στα δρόμενα, ο Αναξαγόρας, τον οποίο ανέφερε η κυρία Κοσκουλή, λέει, φιλοσοφούσε, ήταν μετήχε στα πολιτικά δρόμενα, γι' αυτό και ο Περικλής του ζήτησε, του είπε αυτόν τον λόγο. Αλλά από ένα σημείο και μετά, την περιουσία του όλη την έδωσε στους συγγενείς του, τις μοίρασε. Του λένε, δεν θα φροντίζει για την περιουσία. Καλά, αφού είστε εσείς, γιατί να φροντίσω εγώ. Και μετά λέει, αποτραβήχθηκε από τα να μετέχει στα δημόσια και πήγε και τον βρήκε κάποιος και του λέει, Αναξαγόρα, του λέει, ου μέλησι περί της πατρίδος. Δεν ενδιαφέρεσαι για τα πράγματα της πατρίδος. Και απαντάει, εφήμη, δηλαδή καλοκαρδίσου, μη βάζεις κακό στο νου σου, και σφόδρα μέλημη τα περί της πατρίδος, δείξας των ουρανών. Σφόδρα μέλημη τα περί της πατρίδος και δείξε τον ουρανό. Όταν εμείς σφόδρα περί της πατρίδος, της αληθινής, της όντως, της άνω, τότε ο Θεός τακτοποιεί και την κάτω πατρίδα. Γι' αυτό, επειδή υπάρχει φλόγα στις καρδιές τόσων ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο, που γεμίζουν τους ναούς, που αγαπούν την Παναγία, δεν θα μπορούσα να πω πάρα πολλά σε αυτό το σημείο, γι' αυτό μας κρατάει ο Θεός εις πείσμα όλων των δυνάμεων. Και ήθελα να πω, κύριε Κατηφόρη, συγγνώμη, καταχράστηκα το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω, κύριε Κατηφόρη, ότι ένα σημείο το αγνοήσατε τελείως. Ήθελα να σας το πω από την Αθήνα, αλλά δεν σας βρήκα. Αγνοήσατε, δεν έχετε δει αυτή την συνέντευξη του Αρών Ρούσο, Εβραίος σκηνοθέτης, πολιτικός, πέθανε, δεν ζει πια, που μιλάει για τον σχεδιασμό που υπάρχει απ' έξω και τα άλλα που την εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου, ότι υπάρχει ταυτόχρονα, δηλαδή παρασυρθήκαμε σε δανεισμό όχι μόνο από την απληστία μας, αλλά διότι πέσαμε θύματα οργανωμένης
Σε όλα τα κράτη υπάρχει. Παντού όπου βρίσκονται. Ναι, είπαμε και το πρωί σε μια παρέμβαση που είχα κάνει ότι είναι η άλλη άποψη, αλλά νομίζω ότι την τεκμηρίωσε ο κύριος Κατηφόρης. Μια λεξούλα θα την πείτε, ναι. Πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι που προσπαθούν να υποφεληθούν από τους γύρω τους και σε επίπεδο ανθρώπων και κρατών κτλ. Σε όλα τα κράτη προσπαθούν να τα κάνουν αυτά. Εδώ βρήκαν και τα κάναν. Αλλού δεν βρίσκουν να τα κάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό επιμένω σε εμάς. Και επειδή όλο το άλλο έχει πάρα πολύ διαφημιστεί η ευθύνη των ξένων, γι' αυτό ήταν στρατηγική επιλογή να εντοπίσω εγώ στην ευθύνη τη δική μας. Μάλιστα. Ας αλλάξουμε και λίγο τον τόνο και το θέμα. Αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, πολύ ευχαρίστως. Επειδή έχει γραφτεί και σε διάφορα ιστολόγια και έχει κυκλοφορήσει άποψη, επειδή λέμε μας κρατάει ο Θεός. Υπόθηκε τελευταία ότι γιατί παράδειγμα τους Ρώσους πριν την επανάσταση των Πολσεβίκων δεν τους κρατούσε ο Θεός και ο Θεός επέτρεψε μια δοκιμασία 70 χρόνων. Την Ελλάδα μετά το 1453 περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή σήμερα πού βασιζόμαστε στο ότι δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Δηλαδή είπατε ότι υπάρχουν τόσα περιστατικά πίστης, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αμαρτία, πολύ αμαρτία, περίσσεψε η αμαρτία στην εποχή μας. Δηλαδή υπάρχει και αδιαφορία και άρνηση και πολέμη της πίστης πάρα πολύ κλπ. Αυτό λίγο παραπάνω αν θέλετε να το εμβαθύνετε. Ευχαριστώ. Ας τα ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Ήτανε... Ομαδική ερώτηση. Μάλιστα. Είναι η πολύ ωραία ερώτηση πραγματικά. 70 χρόνια η Ρωσία, 400-500 εμείς, έτσι. Το είπατε, το επαναλαμβάνω. Είπα μία φράση. Δεν ήταν κατάρα, ήταν ευλογία. 400 χρόνια φρικτής σκλαβιάς, τυραννίας και τα λοιπά. Το λέει ο Μποζοβίτης, να το αμφισβητήσουμε. Ας ακούσουμε όμως έναν που δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ότι μετά λέει έφερε ο Θεός τον Μέγαν Κωνσταντίνων και εστερέωσε βασίλειων χριστιανικών και το είχαν οι χριστιανοί το βασίλειον χιλίους χρόνους και μετά το πήρε λέει από τους χριστιανούς το βασίλειον και το έδωσε στον Τούρκον και καλά λέει γιατί να φέρει τον Τούρκον μέσα θε από την κόκκινη μιλιά και δεν έφερνε ένα από τα ριγάτα που είναι στην Δύση. Δεν έφερε λέει διότι τα άλλα ριγάτα μας βλάπτουν εις την πίστην. Ο δε Τούρκος άσπρα θέλει και καβαλίκευσε τον από το κεφάλι και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον ουσάν τον σκύλον να μας φυλάει. Και λέει ακριβώς διότι αυτό που πρέπει να κρατηθεί δεν είναι το έδαφος, είναι η πίστη, η ορθόδοξη πίστη. Η πίστη κινδύνευε πριν το 1453. Όσοι γνωρίζουμε θεολογία, γνωρίζουμε τις κινήσεις εκείνες, τη διάβρωση που είχε ήδη γίνει φοβερή, κινδύνευε να χαθεί η κρυστάλλινη ορθοδοξία όπως την έχει κρατήσει ο ελληνισμός που δεν την έχει κανένας άλλος λαός. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και όχι για καύχηση εθνικιστική να το πούμε. Με την κρυστάλλινη μορφή που κρατήθηκε η ορθοδοξία στην Ελλάδα πουθενά αλλού δεν υπάρχει. Και έπρεπε να κρατηθεί. Γινόταν φοβερή διάβρωση και φέρνει ο Θεός τον Τούρκο και κρατάει τον θησαυρό αυτόν. Και κοιτάξτε, τα αντίθετα αποτελέσματα είναι φανερά. Εκεί που δεν υπήρχαν Τούρκοι, οι πίστοι στις Κυκλάδες, έτσι που είχαμε ενετοκρατία, στη Σύρος μισή-μισή, η Τίνος μισή-μισή. Και το Ιόνιο κινδύνευε και έβαλε ο Θεός τρεις φρουρούς. Γιατί, εξηγήστε το, με ποια λογική, με ποια, τι να πω, επιστημονική ερμηνεία. Γιατί μόνο Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά,
τρεις φρουροί άφθαρτα ιερά λείψανα, ο Άγιος Σπυρίδων, ο Άγιος Διονύσιος, ο Άγιος Γεράσιμος, και κράτησαν την πίστη, διότι κινδύνευαν και εκεί. Το μείζον είναι η πίστη. Αυτό που έχει ο ελληνισμός να προσφέρει σήμερα είναι η Ορθοδοξία. Είναι ο μέγιστος, ο πολυτιμότατος, υπερπολυτιμότατος θησαυρός του σύμπαντος. Αυτό έχουμε. Και μέσα από τις δυσκολίες, τις σκλαβιές, τις κρίσεις, φυλάει ο Θεός αυτόν τον θησαυρό. Αλλά πολύ τον φύλαξε. Σου λέει τώρα είναι καιρός να τον μοιράσουμε. Και έχει αρχίσει η διαδικασία αυτή. Έχει αρχίσει το ζύμωμα. Στο μεγάλο φύραμα της νέας παγκοσμιοποιήσεως, και είπα ότι είμαστε προζύμοι. Αν είμαστε προζύμοι, είμαστε. Εγώ το πιστεύω. Μου είπατε και είπα και εγώ, αποστασία και διαφθορά και κακότητα και υπάρχει πιστός κόσμος πολλής. Υπάρχει τέτοια φλόγα πίστεως στις μέρες μας που δεν υπήρχε παλαιότερα. Το 1963 πήγανε όλοι στο Άγιον Όρος και είπε τότε ο Αθηναγόρας, δεν το είπε, που είπε, το 60, που τα χιλιόχρονα του Αγίου Όρους, το 61, 63, 63 νομίζω, ναι, που είπε ο Αθηναγόρας, ήρθαμε να κάνουμε την κηδεία του Αγίου Όρους. Τα μοναστήρια ερυπωμένα, οι μοναχοί, οι γέροι και στο τίποτα. Λέει τέλειωσε το Άγιον Όρος, μέχρι εδώ ήταν. Και μετά έρχεται μετά το 70 και γίνεται αυτή η έκρηξη και αλλάζει. Αυτό δεν είναι θαύμα? Μεγαλύτερο από την άξη του καθεστώτος στη Ρωσία. Το Άγιον Όρος. Και δεν είναι μόνο το Άγιον Όρος, θα μπορούσα να αναφερθώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στους Αγίους Τόπους, στη Πατριαρχία Αλεξανδρίας, αλλά ο Πρόεδρος είναι λίγο αυστηρός. Όχι, είμαι λίγο αυστηρός, γιατί η απάντηση που περιμέναμε για το κύριο Γιάννης που ρώτησε ο Μπέινας, πού ερίζεται η, πώς να πούμε, η αισιοδοξία μας. Αυτό περιμένουμε να ακούσουμε. Ότι, ναι. Στο ότι έχουμε κρατήσει την ορθόδοξη πίστη κρυστάλλινη. Είναι ο θησαυρός εδώ. Θέλει να τον φυλάξει ο Θεός. Και θέλοντας να φυλάξει τον θησαυρό, φυλάει και εμάς. Πολύ ωραία. Είμαστε τρελοί, αλλά αυτό είναι γνωστικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Τώρα, επειδή βλέπω πάλι δεν μπορούμε να έχουμε το χρόνο που θέλουμε, δύο απαντήσεις. Κυρία Κοσκουλή, την ερώτηση που εκκρεμεί, και κύριε Καραθανάση αμέσως μετά, και κλείνουμε τις ερωτήσεις και θα πούμε στα συμπεράσματα μετά. Ναι, ρωτάει η Πράντσο Φιλοθέη, φοιτήτρια παιδαγωγικού. Υπάρχει άποψη ότι οι δάσκαλοι δεν πρέπει να συζητούν για Χριστό και για Ορθοδοξία, για σεβασμό των αλλοθρήσκων παιδιών. Θα μιλάμε για αγάπη που καλύπτει όλες τις θρησκείες απλά? Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Πώς πρέπει να σταθούμε σε αυτή την άποψη? Καταρχάς είναι άποψη αυτή μερικών. Δεν είναι καμία επίσημη εγκύκλειος που λέει να μην μιλάει ο δάσκαλος για την Ορθοδοξία και για τον Χριστό. Πω ένα πρακτικό έτσι παράδειγμα. Εμείς δεν έχουμε στο σχολείο μας άλλο δαπά παιδιά, αλλά ρωτούσα μία δασκάλα που έχει στην τάξη της 2 ελληνάκια και 20 αλλοδαπά. Στην Κυψέλη, στην Αθήνα. Και λέω, πώς περνάς? Εγώ έφρυξα, λέω, τι γίνεται, λέω, τι φτιάνεις? Μια χαρά, μου λέει, μια χαρά. Στην αρχή λέει, λίγο κόμπλαρα όταν μπήκα μέσα. Λέω, τώρα τι θα κάνω? Αλλά λέει, κάνω και το κήρυγμά μου. Και μια χαρά, λέει, τα παιδιά το δέχονται. Μάλιστα, αν είναι παιδιά της Ανατολικής Ευρώπης, που είναι οι γονείς τους που έχουν ταλαιπωρηθεί στην πίστη και αυτά, στο σπίτι τους ρωτάνε, τι σου είπε ο δάσκαλος σήμερα για τον Χριστό, πες μου και εμένα να μάθω. Δηλαδή, συμβαίνουν και τέτοια. Το πρόβλημα είναι με τα μουσουλμανάκια, αλλά στο μάθημα των θρησκευτικών μπορούν να... Τα φανατικά μουσουλμανάκια, όχι κάθε μουσουλμανάκι, στο μάθημα των θρησκευτικών μπορούν να απέχουν. Οπότε ο δάσκαλος με την ξυπνάδα του, τη σοφία του, με διάκριση θα κάνει τη δουλειά του. Ωραία. Φιλοθέη, πιστεύω καλύφθηκες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ναι, σας ακούμε τελευταίως. Τελευταία είναι της κυρίας Σοφίας Τζαβέλα, που είναι οικονομολόγος, και η πρώτη ήταν προς τον κύριο Κατηφόρη, απήντησε ήδη. Τη δεύτερη προς τον ομιλούντα. Και λέει η κυρία Τζαβέλα, οι Έλληνες έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από την οικονομική κρίση, την κρίση στην παιδεία, την πολιτισμική κρίση, την κοινωνική και κρίση στη δομή της οικογένειας.
Το ερώτημά της είναι τι πιστεύετε, τι πιστεύουμε όλοι μας δηλαδή, μήπως αυτές οι κρίσεις είναι ξενόφερτες και όχι ελληνικές και πού αποσκοπούν, και συνεχίζει ποιες θα είναι οι αντιστάσεις απέναντι στις κρίσεις αυτές. Η δική μου απάντηση είναι, ελέγξαν πολλά για την ξενόφερτη, το ξενόφερτο πρότυπο της παιδείας τα τελευταία χρόνια και ελέγξαν επίσης πολλά και από τους εισηγητές εδώ του 53ου συνεδρίου για τη δομή της παιδείας και για την αντιμετώπιση της κρίσεως. Από αυτά που πρέπει τα πολλά να πούμε, κρατώ αυτό που είπε η κυρία Κουσκουλή και ο κύριος Ποζοβίτης στις δύο τελευταίες εισηγήσεις που ακούσαμε, ότι τον μέγιστο ρόλο έχει ο δάσκαλος και βεβαίως η πίστης. Τώρα, πώς θα αντιμετωπιστούν, ποιες θα είναι οι αντιστάσεις απέναντι στις κρίσεις αυτές, αγαπητή κυρία Τζαβέλα και αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, θα τα ακούσετε τώρα στα πορίσματα που θα αναγνώσει ο κύριος Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καθηγητά για την απάντησή σας. Τώρα, δεν θα ήθελα διάλογο, όχι, δεν θα το, γιατί δεν μπορούν, πρέπει να την κλείσουμε. Τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, καθ' όλη τη διάρκεια των εισηγήσεων, εμείς εδώ πέρα, ας το πούμε έτσι, λίγο δουλεύαμε το θέμα και λίγο πολύ έχουμε καταλήξει σε μερικά συμπεράσματα. Κύριε Λευκοπούλου έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήδη έχει συντάξει ένα κείμενο συμπερασμάτων, πορισμάτων, τέλος πάντων. Λέει δεν το συνέταξε μόνη της. Εντάξει, έγινε μια προσπάθεια συλλογική. Θα τα ακούσουμε τώρα, θα μας τα διαβάσει η κυρία Λευκοπούλου. Και μετά θα δούμε αν τα εγκρίνουμε, μήπως θέλει να προσθέσουμε τίποτα κλπ. Και στο τέλος, θα το λέω από τώρα αυτό εδώ το πράγμα για να μην φύγουμε, θα κλείσει το όλο συνέδριο ο σεβαστός πατήρ Γρηγόριος, γνωστός σε όλους μας, πνευματικός πατέρας πολλών μας. Στο τέλος θα τον έχουμε να τον ακούσουμε. Γι' αυτό παρακαλώ να μην φύγουμε, ας διαβάσουμε πρώτα τα πορίσματα και μετά θα τα πούμε. Ζούμε σήμερα τις τραγικές συνέπειες της έκτης πτώχευσης του ελληνικού κράτους μετά την Ελληνική Επανάσταση. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 υπήρξε μόνο αφορμή της ελληνικής πτώχευσης. Τα αίτια της όμως είναι βαθύτερα. Η οικονομική κρίση υπήρξε αποτέλεσμα της επί σχεδόν 4 δεκαετίες κρίσεως της πολιτικής και της κοινωνίας, κρίσεως που εδράζεται στην κατάρρευση της παιδείας, των θεσμών και των αξιών. Η μειοπική συμπεριφορά και η απληστία πολιτικών, συνδικαλιστών, τραπεζών και ιδιωτών υπήρξαν οι βάσεις της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας μας, ενώ η ατιμωρησία και οι ανάγκες διατήρησης του φαύλου πελατειακού κράτους εμποδίζουν τη λήψη των μέτρων εκείνων που θα οδηγούσαν στην έξοδο από την κρίση. Το πρότιστον των παροιμήν αγαθών, η παιδεία, πάσχει και ίσως είναι η κυριότερη αιτία της βαθιάς κρίσεως και σύψεως της κοινωνίας. Οι νέες γενιές για δεκαετίες γαλουχήθηκαν με το δυτικό παιδευτικό μοντέλο, στηριγμένο στη λογικοκρατία, τον υλισμό και τον ατομισμό. Τους προσφέρθηκε παιδεία χωρισμένη από την ορθόδοξη παράδοση και αγωγή. Αποτέλεσμα, ο θρίαμβος των παθών, ο μηδενισμός, η απαξίωση κάθε αξίας και η παντελής απουσία ήθους. Η έξοδος από την κρίση είναι εφικτή και μάλιστα ταχύτερα των προσδοκιών μας, εάν εξασφαλίσουμε έντιμους ηγέτες, εθνική ομοψυχία, σχέδιο εθνικής στρατηγικής, επιστροφή στις αξίες που λιδωρήσαμε, φιλοπατρία, εργατικότητα, τιμιότητα. Απελευθέρωση της δημιουργικότητας και επινοητικότητας του Έλληνα, κοινωνική δραστηριοποίηση των ανθρώπων της Εκκλησίας, της παιδείας και του πνεύματος. Ειδικό στον τομέα της παιδείας, χρειαζόμαστε παιδεία όπως μας την παρέδωσαν οι πατέρες μας, με σταθερό ελληνοχριστιανικό προσανατολισμό που να άγει την ψυχή, να μορφώνει και να ελευθερώνει. Η ευθύνη του δασκάλου ως προς τούτο είναι τεράστια. Καλείται αυτός να ξανακεντρήσει την όρεξη για παιδεία και μάθηση στα απογοητευμένα σημερινά παιδιά, κάνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία ελκυστική, ψυχής πανηγύρι. Το καλούν οι καιροί, ο παιδαγωγός να αποβεί μεταλαμπαδευτής αξιών πολιτισμού και ανθρωπισμού στους νέους σήμερα. Οι Έλληνες διαθέτουμε δύο θησαυροφυλάκια που αποτελούν πηγές αναγέννησης και ανάπλασης εθνικής και παγκόσμιας, την Ορθοδοξία και τον κλασικό Ελληνισμό. Καλούμαστε στο να ανακαλύψουμε εκ νέου τους θησαυρούς που κρύβουν οι δύο αυτοί ταμιευτήρες και να εγκύψουμε στη μελέτη και προσοικείωσή τους. Αυτοί εξάλλου διαμόρφωσαν την όλη ιστορική μας πορεία και μεγαλουργία ανά τους αιώνες. Η παρούσα δυσκολία έχει φοβήσει πολλούς, ώστε μερικοί καταπτωημένοι να θεωρούν ότι ο Ελληνισμός είναι πια νεκρός.
Όμως αυτό που εξωτερικά φαντάζει ως θάνατος, στην πραγματικότητα εγκυμονεί τη ζωή. Είναι ο κόκκος του σίτου, για τον οποίο ο Χριστός είπε ότι θάβεται στη γη και πεθαίνει, αλλά αυτός ο θάνατός του είναι ζωηφόρος, φέρνει τη μεγάλη καρποφορία. Και ο Ελληνισμός, μέσα από τον φαινομενικό θάνατο, προετοιμάζεται από τον Θεό να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάσταση του κόσμου. Να γίνει το προζύμι της μεγάλης αλλαγής, ώστε το φως της Ορθοδοξίας να λάμψει από το ένα μέχρι το άλλο άκρο της γης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λευκοπούλου. Αυτά είναι τα πορίσματα, αυτά είναι τα συμπεράσματα. Ήθιστε δια βοής να... Ορίστε, ακούω. Τι είπατε? Να εγκρίνουμε ή όχι. Ας πούμε αν εγκρίνετε. Εγκρίνετε. Πρέπει να αισθανόμεθα ότι είμεθα ευεργετημένη, αγαπητοί αδελφοί, από το Θεό, διότι μας εχάρισε αυτήν την Ορθοδοξία και αυτούς τους αγωνιστάς της Ορθοδοξίας. Και αν και είναι μικρή σε έκταση και σε αριθμό η πατρίδα μας και ο Ελληνισμός, είναι μεγάλος ο Θεός, ο οποίος μας συνέχει, μας κρατεί και μας στηρίζει. Νομίζω κάποτε είπε ο Κολοκοτρώνης, κάτι του είπαν, είστε λίγοι και τα λοιπά, και αν θυμάστε κι εσείς, εμείς είμαστε λίγοι, αλλά είναι μεγάλος ο Θεός στον οποίον στηριζόμεθα και πιστεύουμε. Αυτή λοιπόν την πίστη, ας την ζούμε στην πράξη, ας την αισθανόμεθα σαν κάτι που ζωντανεύει την ζωή μας, που την ομορφαίνει, που την πλουτίζει, που την... που της χαρίζει τη ζωή μας, πώς να πούμε, τη γλυκύτητα, την ενθάρρυνση, την δύναμη, την ορμή, την αποφασιστικότητα και την τόλμη τη χριστιανική. Τότε νομίζω ότι θα ζούμε περισσότερο μέσα στην πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που το φτιάχνουμε εμείς τώρα λέγοντάς το, αλλά το βγάλαμε από τα τελευταία γεγονότα που ζήσαμε εδώ στην Θεσσαλονίκη και τα οποία ήταν πράγματι συγκλονιστικά. Να δώσει ο Άγιος Θεός, αδελφοί, αυτά τα οποία ελέγχθησαν και ακούστηκαν, να τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Θαρσείτε, είπε ο Κύριος, εγώ τον κόσμο ενίκηκα. Θαρσείτε, εγώ τον κόσμο ενίκηκα. Να δώσει ο καλός Θεός, και κλείνω, αυτό το θάρρος, την παρησία, την χάρη, αλλά και την δυνατή ομολογία για αυτά τα οποία πιστεύουμε, αγαπούμε και προσκυνούμε. Ο Θεός μαζί μας.